στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας προς ανατολή στη διοίκηση του ΟΑΕ. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής του οργανισμού Τάσος Πετρόπουλος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η διαδικασία για την ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών του ΟΑΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του χρόνου. Αναφερόμενο στη ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕ, που αυτό το διάστημα τρέχει, υπογράμμισε ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν έχουν ξεπεράσει 70.000, ενώ έχουν εισπραχθεί περί το 1 δις ευρώ. Μάλιστα, εκτίμησε ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για τη ρύθμιση αναμένεται να κατατεθούν 100.000 αιτήσεις. Σύμφωνα μάλιστα με τον κύριο Πετρόπουλο, η μερίδα του λέοντος των οφειλών δημιουργήθηκε την τελευταία τετραετία ως απόρρια της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Προχωρούμε σε κινήσεις που θα δώσουν ανάσα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕ. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για την ανακούφιση των πολιτών. Επεξεργαζόμαστε μία σειρά από μέτρα, ανέφερε ο διοικητής, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν θα καταρρεύσει.